Με αφορμή την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κόμματος Δημήτρης Σιλούρης, συνοδευόμενος από μέλη της Επιτροπής Υγείας του κόμματός του, ξεναγγίθηκε το πρωί στις εγκαταστάσεις της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και συνομίλησε με φοιτητές. Είναι ο οδοντίατρος. Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας είναι η πρώτη στο συγκεκριμένο τομέα που λειτουργεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Φέτος θα έχει 70 και πλέον φοιτητές από 21 χώρες όπως Αμερική, Καναδά, Βρετανία, Ζιμπάμπουε, Χονγκ Κονγκ, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία. Πρέπει να προτρέξουμε, να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Μια προσπάθεια που δημιουργεί μια νέα δομή στο ιατρικό σύστημα της Κύπρου, η οποία θέλει να γίνει ιατρικών κέντρων, αλλά και εκπαιδευτικών κέντρων. Η λειτουργία της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας αποτελεί σύμπραξη των Πανεπιστημίων Λονδίνου και Σεντ Τζόρτζ και οι φοιτητές της, σύμφωνα με τον κοσμήτορα Παύλο Κιμίση, έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε Αυστραλία, Αμερική και Ισραήλ. Υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον, το οποίο ελπίζουμε να συνεχιστεί για να μπορέσει η Ιατρική Σχολή να παίξει ένα σημαντικό ρόλο, όχι μόνο για την εκπαίδευση και για την οικονομία και για την πολιτική παρουσία της Κύπρου στη Μέση Ανατολή. Η σχολή προετοιμάζεται με εντατικούς ρυθμούς για να ανοίξει τις πύλες της κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος και σε απόφοιτους λυκείων.